Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα θέμα που νομίζω απασχολεί αρκετούς entry level προγραμματιστές, ορμόμενος και από ένα σχόλιο ενός θεατή στο προηγούμενο βίντεο μου. Καταρχάς να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τα σχόλιά σας. Οποιοδήποτε like ή subscribe κάνετε φυσικά σημαίνει πάρα πολλά για μένα και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω. Το ερώτημα λοιπόν που, ναι, αφού είπα το ποιηματάκι, να πούμε τώρα λίγο σχετικά με το αντικείμενο του βίντεο αυτού. Το μεγάλο ερώτημα που έχουν πολλοί entry level προγραμματιστές είναι με ποια γλώσσα να ασχοληθώ. Προτού πάμε στη γλώσσα, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσει κάποιος είναι αν θα γίνει front-end developer, back-end developer ή full-stack. Front-end σημαίνει οτιδήποτε ουσιαστικά σχετίζεται με την εικόνα, με το UI μιας εφαρμογής. Back-end είναι ό,τι αφορά το τι συμβαίνει από πίσω, ενδεχόμενες συνδέσεις με τη βάση κτλ. Κτλ. Και το full-stack είναι αυτός που τα κάνει και τα δύο. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πάγια άποψή μου σε όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι να κάνεις αυτό που σου αρέσει πραγματικά. Έχω την αίσθηση ότι όταν κάποιος κάνει την ερώτηση με τι να ασχοληθώ, front-end, back-end, full-stack κτλ, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές είναι σαν να λέει ποιο έχει περισσότερη ζήτηση στην αγορά. Αυτή τη στιγμή η αγορά έχει πολλή ζήτηση και στα δύο, θεωρώ, οπότε καθαρά το κριτήριο θα πρέπει να είναι, μάλλον το κριτήριο θα πρέπει να είναι καθαρά το τι σου αρέσει να κάνεις. Το front-end, όπως είπα πριν, έχει να κάνει με το UI. Φυσικά είναι κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι back-end developer, έχω ασχοληθεί και με front-end, έχω εργαστεί δηλαδή και σαν full-stack, αλλά από κάποιο σημείο και μετά κινήθηκα ξεκάθαρα προς το back-end και έμεινα εκεί. Δεν ξέρω αν μελλοντικά θα στραφώ ξανά προς το front-end ή προς το full-stack. Δεν το γνωρίζω. Έχω κάποια ιδέα για το front-end και το θεωρώ κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, να το πούμε έτσι, το front-end. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι σε ένα application παίζει μεγάλο ρόλο το user experience. Τώρα, για να υπάρχει καλό user experience, νομίζω πρέπει να ακολουθεί ο σχεδιασμός που θα κάνεις κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Δηλαδή, η γραμματοσειρά, το μέγεθος των κουμπιών, τα μενού, το background, όλα αυτά είναι σημαντικά για το UI και για το user experience. Εάν κάποιον δεν τον ενδιαφέρουν αυτά, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να κάτσει να μάθει σχεδιαστικά ζητήματα, νομίζω ότι δεν έχει λόγο να στραφεί προς αυτό, προς το front-end. Θεωρώ δηλαδή ότι ο front-end δεν πρέπει απλά να ξέρει κώδικα, δηλαδή να ξέρει κάποια γλώσσα με την οποία θα φτιάχνει το front-end. Χρειάζεται να έχει και τέτοιες γνώσεις, που άμα δεν τον ενδιαφέρουν να έχει αυτές τις γνώσεις, νομίζω ότι καλό είναι να μείνει μακριά από το front-end. Τώρα, το back-end έχει άλλα ζητήματα, τα οποία μπορεί κάποιον πάλι να μην τον ενδιαφέρουν, μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, ας πούμε, πώς να το πω, να γράφει πολύ κώδικα, τον οποίο ενδεχομένως να νιώθει ότι δεν τον βλέπει στην πράξη. Έχει σημασία αυτό που λέω, δηλαδή πολλοί κόσμος μπορεί να σκέφτεται ότι εγώ θέλω να φτιάχνω κάτι που να το βλέπω. Το back-end εκφύσεως είναι κάτι που το φτιάχνεις και δεν το πολύ βλέπεις. Άμα δεν υπάρχει κάποιο UI μπροστά, στην ουσία δεν το βλέπεις. Άρα για κάποιον μπορεί αυτό να είναι αρνητικό. Άρα το πιο σημαντικό είναι να αποφασίσει κάποιος τι του αρέσει. Πώς θα το αποφασίσει αυτό? Εντάξει, αυτό είναι και λίγο θεωρητικό, δηλαδή το σκέφτεσαι. Τι μου αρέσει να φτιάχνω? Μπορείς να το δεις και στην πράξη λίγο, να ακολουθήσεις κάποιο tutorial, ξέρω, και για back και για front και να αποφασίσεις ενδεχομένως. Το full stack προσωπικά δεν θα το πρότεινα. Δεν είμαι υπέρ του full stack. Ο λόγος είναι ότι θεωρώ ότι το full stack ουσιαστικά σημαίνει ότι σε τίποτα τα δύο, ούτε front-end ούτε back-end, δεν θα γίνεις πραγματικά καλός. Γιατί δεν θα
επικεντρώνεσαι σε ένα από τα δύο. Και θεωρώ σημαντικό κάποιος να επικεντρωθεί σε ένα από τα δύο, να το μάθει καλά, είτε front είτε back, και όλες τις τεχνολογίες που αφορούν είτε το front είτε το back, και να επικεντρωθεί τέλος πάντων σε αυτό και τέλος, και να το μάθει καλά. Τώρα, θεωρητικά μπορεί κάποιος μελλοντικά, όταν δηλαδή θα έχει αποκτήσει κάποια χρόνια προϋπηρεσίας και θέλει ενδεχομένως να δει κάτι διαφορετικό, μπορεί να στραφεί και προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μάθει λίγο και το άλλο, δηλαδή αν είναι back-end να μάθει και λίγο front-end. Σε κάθε περίπτωση πάντως, νομίζω καλό θα ήταν, είτε είσαι back είτε είσαι front, λίγο από το άλλο να ξέρεις. Όχι να όχι σε φάση να γίνεις, δηλαδή να ασχοληθείς επαγγελματικά και να λες είμαι full stack και κάνω και τα δύο, όσο ότι να έχεις μια ιδέα για το τι γίνεται αν είσαι front-end, καλό είναι να ξέρεις, να έχεις μια ιδέα σχετικά με το τι γίνεται στο back. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, όπως και ο back-end, καλό είναι να ξέρεις λίγο κάποια πράγματα σχετικά με το front-end. Αφού λοιπόν τώρα αποφασίσεις τι από τα δύο θέλεις να ακολουθήσεις, ποιο από τα δύο θες να ακολουθήσεις, η επόμενη ερώτηση είναι με ποια γλώσσα θα ασχοληθείς. Όπως είπα και πριν, εμένα δεν έχω μεγάλη εμπειρία από front-end. Αυτό που εμένα η αίσθηση που μου δίνεται είναι ότι τη σήμερα ημέρα, ενέτη 2021, εάν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με front-end, πρέπει να ξέρει JavaScript. Και όχι απλά να ξέρει JavaScript, πρέπει να μάθει και κάποια από τα γνωστά frameworks της JavaScript. Τα τρία πιο γνωστά είναι η Angular, η React και το Vue.js. Δεν θα σταθώ τώρα σε λεπτομέρειες του στυλ, ναι, η React δεν είναι framework, είναι library. Αυτά δεν τα ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να δώσω μια σαφή απάντηση πάνω σε αυτό και δεν είναι και το αντικείμενο του βίντεο. Σημασία έχει ότι μόνο με JavaScript νομίζω δεν δουλεύει κανείς πλέον. Κάποτε υπήρχε το jQuery, έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει ατονίσει πάρα πολύ και νομίζω ότι ο κόσμος έχει στραφεί προς αυτά τα τρία, αυτές τις εναλλακτικές επιλογές. Να μην τα λέω framework για να μην παρεξηγηθώ. Μεταξύ αυτών, αυτό που έχω εγώ σαν εικόνα είναι ότι τα δύο πρώτα, Angular και React, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας στην αγορά αυτή τη στιγμή και ακολουθεί αρκετά μακριά, νομίζω, το Vue.js. Προσωπικά θα πρότεινα να ασχοληθείτε με ένα από αυτά τα δύο αρχικά και μετά, αν θέλετε, να δείτε και Vue.js. Έτσι πιστεύω, δηλαδή, ότι θα ήταν το πιο ασφαλές, μάλλον. Αυτό θα ήταν η πιο ασφαλής επιλογή, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, μεταξύ των δύο, αυτό πάλι, επειδή δεν θέλω κιόλας να παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί να βγει κάποιος front-end και να πει όχι, το React είναι καλύτερο από το Angular ή το αντίστροφο. Εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί πιο πολύ με Angular, για κάνα εξάμηνο περίπου. React έχω παρακολουθήσει απλά ένα σεμινάριο, δεν ξέρω στην ουσία. Προσωπική μου προτίμηση είναι το Angular, αλλά ξεκάθαρα επειδή αυτό ξέρω. Νομίζω δεν είναι ότι μπορώ να πω αντικειμενικά είναι καλύτερο το Angular γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να κάνω κάποιο άλλο βίντεο, αν και νομίζω δεν είμαι ειδικός να μιλήσω πάνω σε αυτό. Πάντως το σημαντικό στο ερώτημα για κάποιον front-end νομίζω είναι αυτό. Να ασχοληθεί με JavaScript και από εκεί πέρα να ασχοληθεί με κάποιο από αυτά τα τρία, ιδανικά θα έλεγα ένα από αυτά τα δύο, είτε με Angular είτε με React. Επίσης κάποιος μπορεί να πει ότι η Angular χρησιμοποιεί την TypeScript που είναι, αν δεν κάνω λάθος, superset της JavaScript. Τώρα μην κολλάμε σε λεπτομέρειες, έτσι. TypeScript στην ουσία είναι σαν να γράφει JavaScript, έτσι. Οπότε νομίζω είναι ξεκάθαρη η επιλογή της JavaScript και ενός συγκεκριμένου framework. Το backend είναι λίγο πιο δύσκολο να απαντηθεί ίσως, διότι εδώ έχουμε πολλές επιλογές, οι οποίες είναι δημοφιλείς όλες νομίζω. Το πρώτο ερώτημα νομίζω έχει να κάνει με το τι θέλει να κάνει κάποιος, με τι είδους backend θέλει να ασχοληθεί. Δηλαδή ας πούμε υπάρχει, έχω την αίσθηση, εγώ προσωπικά είμαι Java's, έτσι. Αυτή η γλώσσα μου αρέσει, αυτή ξέρω καλά, μου αρέσει πάρα πολύ η Java. Οπότε ενδεχομένως να μην είμαι και πολύ αντικειμενικός. Και θα πω ως προς τι, όχι ως προς το τι γλώσσα να επιλέξετε γενικότερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Python γενικά έχει κάπως συνδυαστεί με machine learning. Οπότε αν θέλει κάποιος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω πρέπει να κινηθεί προς Python.
Για άλλες, άλλου τύπου εφαρμογές, νομίζω ότι, microservices και τέτοια, νομίζω ότι ίσως είναι, εκεί θα πρέπει να επιλέξει ουσιαστικά μεταξύ Java και C#. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι δεν θα πω ότι η Java ανταγωνίζεται την Python τόσο, όσο ότι η C#, ότι η Java ανταγωνίζεται τη C# και το αντίστροφο. Μεταξύ Java και C#, όπως είπα και πριν, δεν είμαι ο πιο αντικειμενικός ίσως, γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ Java. Τώρα, όπως γνωρίζουμε, η C# έχει, πώς το λένε, είναι της Microsoft. Αυτό δεν ξέρω αν κάποιον τον επηρεάζει στην επιλογή του. Θεωρώ όμως ότι, όπως είπα και στην αρχή, επειδή όλα αυτά έχουν ζήτηση, δηλαδή είτε πας για Java είτε πας για C#, εφόσον ξέρεις το αντικείμενό σου, τη γλώσσα, μία από αυτές τις γλώσσες, δεν θα έχεις θέμα να βρεις εργασία. Άρα πάλι είναι θέμα να επιλέξει κάποιος τι του αρέσει. Η Java, αυτό που μπορώ να πω, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, αλλά έχει μέλλον η Java. Η Java υπάρχει εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, είναι είτε από 95 ή 97, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είναι μια γλώσσα η οποία έχει στην πλάτη της πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι εξελίσσεται, βγαίνουν συνεχώς νέες εκδόσεις. Δεν προβλέπω προσωπικά, η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν θα πεθάνει η Java σύντομα. Και βλέπεις και πάρα πολλές έτσι, αγγελίες που σχετίζονται με Java. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα, ότι βγαίνουν καινούργιες εκδόσεις. Άρα δεν νομίζω ότι κάποιος θα έχει θέμα. Τώρα, για να επιλέξει τη γλώσσα, ουσιαστικά θα πρέπει να δει τι του αρέσει. Ενδεχομένως να ακολουθήσετε κάποιο tutorial, κάτι, να δείτε ποια σύνταξη προτιμάτε. Έτσι κι αλλιώς μεταξύ Java και C#, οι μεγάλες διαφορές είναι, μάλλον δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές, είναι λίγο σε κάποια ζητήματα της σύνταξης. Δηλαδή, ας πούμε, για μένα που είμαι Java, το ότι η μέθοδη στην C# είναι με κεφαλαίο το πρόγραμμα, μου φαίνεται αδιανόητο. Έτσι. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα συνήθειας, πιστεύω. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα, άλλες γλώσσες που έτσι παίζουν πιο στην αγορά, μία άλλη μάλλον, είναι η PHP, θα λέγαμε. Πολλοί κόσμος λέει εδώ και πολλά χρόνια ότι η PHP πεθαίνει και δεν πεθαίνει. Βλέπουμε ότι συνεχίζει και υπάρχει. Άρα δεν ξέρω κατά πόσον όντως πεθαίνει. Πάλι θεωρώ ότι είναι θέμα πιο πολύ προτίμησης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα ότι θα πεθάνει, ίσως κάποιος να μην χρειάζεται να ρισκάρει, ειδικά σαν entry level, καλύτερα ίσως θα ήταν να επιλέξετε μία εκ των Java ή C#, και από εκεί και πέρα, να, αφού βρείτε κάποια εργασία κάπου και τα λοιπά, αν θέλετε κάποια στιγμή να μεταπηδήσετε σε PHP, αν και μάλλον δεν θα γίνει ποτέ, αν δηλαδή το κάνετε αυτό. Τώρα, ένα καλό ερώτημα θα ήταν, επειδή σαν entry level μπορεί κάποιος να μην έχει και τις πολλές επιλογές, δηλαδή να δεχτεί κάποια πρόταση από κάποια εταιρεία, για παράδειγμα, όπου να γράφει PHP, θα πρέπει να τη δεχτεί. Προσωπικά θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τη δεχτεί, δηλαδή θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει κάποιος κάπου, να αποκτήσει μια προϋπηρεσία. Δεν έχει σημασία τόσο η γλώσσα, όσο το να μπορεί να πει ότι έχω ήδη δουλέψει, ξέρω, 5-6 μήνες, ένα χρόνο, ακόμα και σε PHP. Θα είναι πιο εύκολο για αυτόν, θεωρώ, μετά, αν θέλει να μεταπηδήσει σε Java ή κάτι άλλο, να μεταπηδήσει και να ενδεχομένως να διαβάζει παράλληλα, όσο εργάζεται πάνω στην PHP, να διαβάζει για Java. Αλλά ισχύει βέβαια ότι άμα ξεκινήσεις μια γλώσσα, είναι πάρα πολύ πιθανό να συνεχίσεις με τη γλώσσα αυτή. Δεν θα αναφερθώ, μάλλον θα αναφερθώ, αλλά θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστή επιλογή για κάποιον αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει με Go. Πάλι βέβαια αφήνω το παραθυράκι ότι, μα αν δεχτώ όμως πρόταση για Go, τι να κάνω, να την απορρίψω? Εκεί δεν μπορείς να το ρισκάρεις εύκολα και να πεις την απορρίπτω την πρόταση και περιμένω να μου έρθει πρόταση, ξέρω, για Java. Όχι, θεωρώ καλό, πιο ασφαλή επιλογή να πας προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι η Go είναι μια πιο καινούργια γλώσσα, δεν έχει ακόμα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν έχει καταφέρει
να επεκταθεί νομίζω πάρα πολύ, δηλαδή αν δείτε και τις αγγελίες που υπάρχουν δεν είναι πάρα πολλές, όμως είναι ίσως περισσότερες από ό,τι ήταν εξωγώ πριν 2 χρόνια, οπότε και αυτό κάτι λέει. Τώρα, κάτι άλλες γλώσσες τύπου Scala, Kotlin και τα λοιπά, νομίζω είναι για πιο μετά. Δηλαδή, θεωρώ για μένα οι 4 πιθανές επιλογές και πιο, μάλλον οι 4 πιο ασφαλείς επιλογές αυτή τη στιγμή για έναν entry level προγραμματιστή είναι Java, C Sharp, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά που τις είπα, Python και PHP. Νομίζω αυτές οι 4, αν ασχοληθεί κάποιος με μία από αυτές τις 4, θα βρει δουλειά. Αν δηλαδή αυτό είναι το κριτήριο, θα βρει. Από εκεί και πέρα πρέπει να επιλέξει με βάση την προσωπική του προτίμηση και το τι ακριβώς θέλει να κάνει μία από αυτές τις 4. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποια γλώσσα που να... Βέβαια, να πω εδώ κάτι πολύ σημαντικό σχετικά με την JavaScript, η οποία μέσω του Node.js έχει επεκταθεί βέβαια και στο backend. Είναι και αυτό μια, έτσι, πώς να το πω, μια βιώσιμη λύση, θεωρώ. Είναι. Δηλαδή να πει κάποιος θα ασχοληθώ και στο backend με JavaScript. Αυτό πρέπει να το δείτε. Άμα σας αρέσει JavaScript γενικά σαν γλώσσα, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Σε πολλοί κόσμο δεν αρέσει JavaScript. Έτσι. Οπότε πρέπει να το δείτε λίγο αν σας αρέσει JavaScript γενικά, ώστε να ασχοληθείτε και με Node.js, αλλά νομίζω ότι και εκεί υπάρχει ζήτηση. Κλείνοντας, απλά να πω, για να μην γίνει και πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, απλά να πω ότι γενικά το παν είναι να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και όχι το κριτήριο ωστόσο να είναι αν θα βρω δουλειά ή όχι. Αυτό δεν το ξέρεις κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είναι και εύκολο να προβλέψεις πώς θα κινηθεί η αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τόση ζήτηση που πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν πάει κάποιος να επιλέξει κάτι πολύ περίεργο, νομίζω ότι θα βρει. Κάπου. Ακόμα και με Go, ακόμα και με Scala, δηλαδή θα βρει. Αυτά. Ελπίζω να κάλυψα γενικά την ερώτηση σχετικά με το τι να επιλέξω σαν entry level προγραμματιστής. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλες απορίες μπορεί να έχετε, σε comments και θα χαρώ πάρα πολύ να τις απαντήσω. Ευχαριστώ που με ακούσατε ακόμα μια φορά και είστε επανειδήν. Γεια χαρά.